Με το γιοφύρι της Άρτας παρομοίασε ο Δήμαρχος Σουφλίου Βαγγέλης Πουλιός στον δρόμο για τη Δαδιά. Όπως ανέφερε, οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες να μπορούν να περνούν από το συγκεκριμένο σημείο. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, όπως και οι πολίτες οι οποίοι διασχίζουν αυτόν τον δρόμο. Όμως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυτός ο δρόμος τελικά είχε καταλήξει σαν το γεφύρι της Άρτας. Εν πάση περιπτώσει μπήκε στην διαδικασία της ολοκλήρωσης. Επειδή όμως είχε το πρόβλημα ότι οι κάτοικοι δεν θα μπορούσαν να περάσουν ή οι επισκέπτες από αυτόν τον δρόμο το συγκεκριμένο όταν φτιαχνόταν και θα έπρεπε να πηγαίνουν από Γιαννούλη και πάνω από ένα δρόμο που δεν τον ήξερε ούτε εμείς το γνωρίζουμε καλά. Μετά από πολλή πίεση ξεκίνησε ο δρόμος, έγινε όπως έγινε, αλλά όμως αυτά τα σωληνωτά, οι γέφυρες, οι οποίες κατασκευάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι και μετά από ένα μήνα, από 20 μέρες έπεσε πάνω η άσφαλτος, ήταν λογικό ότι θα υποστούν κάποια καθίζηση. Ήταν λογικό. Το ήξεραν και οι εργολάβοι, το ήξερε και η μηχανική της περιφέρειας, αλλά μέσα στο άγχος, στον καημό να δώσουμε σε κίνηση αυτόν τον δρόμο, σε λειτουργία, έγιναν αυτές οι όχι πρόχειρες, οι επεμβάσεις που έγιναν στα γεφύρια και έγινε άσφαλτος. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνει, ωστόσο θα αργήσει λίγους μήνες έως την άνοιξη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουφλίου, ο οποίος τόνισε πως δεν πρόκειται για κακοτεχνία, αλλά για ένα ημιτελές έργο. Η άσφαλτος κανονικά θα έπρεπε να στρωθεί, να περάσει ο χειμώνας αυτός και μετά να στρωθεί. Έχω μιλήσει, αυτά όλα όπως σας λέω δεν είναι η αρμοδιότητα του Δήμου, έτσι είναι η αρμοδιότητα της Νομαρχίας. Εμείς όμως επειδή ενδιαφερόμαστε για την ερώτηση και το παρακολουθούσαμε, έχω μιλήσει με τους τεχνικούς, με τον εργολάβο και μου είπαν ότι αυτές τις μέρες θα τον αποκαταστήσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι και η αποκατάσταση να γίνει με το πέρασμα του χειμώνα, την άνοιξη, θα χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι θα είναι να δείχνουμε λίγη προσοχή στην οδήγηση σε αυτό το κομμάτι. Ο εργολάβος θα το αποκαταστήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως θα πρέπει να είμαστε και εμείς πάλι προσεκτικοί.